Τη στιγμή που γράφεται, που γίνεται το recording που έχει πατήσει ο Βίδωνας στο ρεκ για αυτήν εδώ την πολύ ωραία εκπομπή, οι Άντεντοξ είμαστε, ο Ζαν, ο Αθέατος και ο DJ Ρίκο μπροστά σας. Η μοναδική σειρά που είναι στο 2-2 είναι η πιο ωραία σειρά, η πιο ενδιαφέρουσα σειρά, η πιο θεαματική σειρά, η πιο χαρισματική σειρά, είναι το Kings Warriors. Είναι το California Matchup, το οποίο όλοι περιμέναμε, το οποίο όταν είχαμε κάνει την προηγούμενη εκπομπή ήταν στο 2-0 και είχες προβλέψει ότι θα πάει σίγουρα 2-1 και ότι άμα πάει 2-2, all bets are off. Αυτό δεν είχε πει. Ναι. Είχα πει σίγουρα ότι θα πάει 2-1. Σίγουρα θα πάει 2-2. Είχα πει σίγουρα ότι θα πάει 2-2. Και εσύ είχες πει ότι θα πάει 2-2 σίγουρα. Πολύ ωραία. Υπάρχουν δύο θέματα. Να απαντήσουμε πολύ γρήγορα σε αυτά τα δύο πριν μοιάσουμε την ανάλυση, για να έχει και λίγο ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα. Το ένα είναι το θέμα του De'Aaron Fox, ο οποίος δήλωσε ότι θα παίξει. Είχε βγει μια είδηση ότι είναι εκτός και βγήκε εκεί που θα παίξει και μάλιστα τι είπε, Γιάννη. No ifs, ands or buts, I'm playing, λέει. Μάλιστα. Ποιο είναι ο τραυματισμός του για την ακρίβεια? Έχει τώρα. Broken index finger. Ναι, κάταγμα στο δίχτυ. Στο δίχτυ του χεριού του αριστερού του Γιάννη. Άλλο αριστερό χέρι, μάλιστα. Άρα, άμα δείτε το match απόψε, ναι, θα δείτε τον De'Aaron Fox εν δράση. Και κάτσε, τόσο πάσε λέει 5 λεπτά πριν το τέλος. Οπότε ναι, όλα αυτά που έχει κάνει στο τέλος του παιχνιδιού, που έχει βάλει 2-3 καλάθια. Ναι. Τα έχει κάνει με σπασμένο δάκτυλο. Όχι, το έχει βάλει 2-3 καλάθια στη μούρη του Draymond Green. Έτσι, εδώ. Και από την άλλη μεριά, θέλω να μου κάνετε μία έτσι επανεκτίμηση. Τι βλέπετε να γίνεται? Εγώ βλέπω Warriors. Εγώ βλέποντας το match, δεν ξέρω πώς θα περάσουν οι Kings έτσι όπως παίζουν μπάσκετ. Oh, how the tides are turning, θα πω εγώ. The tables have turned. Γιατί? Τι να πω εγώ, συνεχίζω αυτό που έμεινε. Δεν ξέρω αν θα βγουν πολλές από τις προβλέψεις μου, οπότε αυτή θα βγει. Έχω πει Warriors in 5-6, είπα, στα 6 τα βλέπω. Μα εμείς είχαμε πει θα πει Lakers Warriors. Εγώ νομίζω ότι χάσανε επική ευκαιρία σου, είπε οι Kings. Δηλαδή και το τρίτο match που δεν ήταν τόσο κοντά, ήταν στα χέρια τους. Και ειδικά χωρίς τον Γκρίνια, δεν έπαιζε ο Γκρίνια στο τρίμαντ. Όχι, δεν έπαιζε. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Πουλ δεν είναι παίχτης, θα σας πω μετά για τον Πουλ. και στο τέταρτο παιχνίδι, έτσι όπως πήγανε, με αυτά τα προβλήματα, μα θέλω να πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω, είχε το τελευταίο σουτ. Και έχει το τελευταίο σουτ ο άνθρωπος. Αυτός, εγώ εκεί θα την έδινα. Γιατί τον κλείσανε πολύ καλά τον. Όχι, απλά είπαν ότι δεν θα σουτάρεις εσύ. Ναι, δεν θα σουτάρεις εσύ. Δηλαδή, ξεκάθαρα αυτό το πράγμα, έχει πάρει και το βραβείο του, δεν θα το κάνεις. Το δίνεις όμως ένα παίχτη που έχει το νούμερο ένα λόγο να τους τελειώσει. Έλατε. Είναι ο παίχτης, ο Χάρισον Μπάρτ, το 40, ο οποίος έφυγε για να κάνει χώρο στο ρόστερ. Μόλις είχε πάρει το μεγάλο συμβόλαιο, για να πάρει χώρο στο ρόστερ και να πάει ο Ντουράντ στην ομάδα. Και τον έστειλε στο Γκούλαγκ. Δεν το στείλανε εκεί, το στείλανε στον Ντάλλας. Α, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Στον Ντάλλας. Είχε πάει στον Ντάλλας. Επιτρέψτε. Μισό λεπτό. Έφυγε ο παίχτης, ο οποίος στο γάμο του κάλεσε και τον Κλέι. Κάλεσε και τον Στεφ, αλλά δεν κάλεσε τον Ντρέιμοντ Γκριν. Γιατί ο Ντρέιμοντ Γκριν έφερε τον Κέβιν Ντουράντ. Έφυγε ο παίχτης, ο οποίος έμαθε την ανταλλαγή του στον Γκούλαγκ, έμαθε την ανταλλαγή του Σακραμέντο, στο ημίχρονο του αγώνα Ντάλλας με μια άλλη ομάδα. Και είναι το μήμε εκεί πέρα που κάθεται και κοιτάει. Είσαι ρε φίλε, ταμάμ. Είσαι έτοιμος να πάρεις την εκδίκησή σου. Και δεν είσαι και κανένα κρυάρι. Είσαι φοβερός. Έχει στάσει σε επίπεδο Λοστάρ. Ήσουν η μεγάλη επίθεση. Είναι ο τρίτος πόλος για να μιλήσουμε για πολιτική μετά τον Κλέι και τον Στεφ. Όταν αυτή η ομάδα έπαιρνε τα πάνω της. Και όχι, και ήσουν αυτό που άλλαξε τη μοίρα τους. Γιατί όταν, αν θυμάστε, όταν είχε πρωτοέρθει ο Μάρκ Τζάκσον, έβαζε τον Ιγκοντάλα βασικό. Έλατε. Και ο Χάρισον Μπάρτ ήταν από τον πάγκο. Ναι. Και μόλις ήταν ο Στιβ Κέρ και έβαλε τον Χάρισον Μπάρτ βασικό και τον Ιγκοντάλα από τον πάγκο, τότε ξεκίνησαν και αρχίσαν να τα παίρνουν όλα. Έχει λοιπόν τη μοναδική ευκαιρία να του στείλει σπίτι για τσάι. Θα γινόταν 3-1 και θα πήγαινε μετά πίσω στο Light the Beam. Και το χάνεις. Και ήταν καλές οι προϋποθέσεις για να κάνεις τέλειο σουτ. Το σουτ του κιόλας. Ναι. Και καλά πήγε και μόνος του. Ναι. Κρίμα. Οι αναλυτές λένε και ο Γιάννης ότι το παιχνίδι, το σημείο κλειδί στο τέταρτο μάτς ήταν η παρουσία του Draymond Green. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα το πιστεύεις. Ο τύπος έχει κάνει masterclass. Masterclass άμυνας. Έχει παίξει, νομίζω, από 13 κατοχές. Έχει παίξει αντίπαλος με τους Σαμπόνις. Από 13 έχει παίξει το Fox. Έχει κάνει τρομερή δουλειά στο Μάνκ, όποτε το βρήκε μπροστά του κτλ. Στο τελευταίο άμυνα επίσης νομίζω είναι εκεί πέρα και παίζει ρόλο. Ναι. Δεν τα κατάφερε. Εντάξει. Με το Φόξ δεν τα κατάφερε. Ναι, αλλά μπορεί να το κάνει όμως. Οι περισσότεροι αναλυτές λένε ότι το γεγονός ότι βάλαν τον Green στο Fox είναι που ανακάτωσε πάρα πολύ την επίθεση των Kings. Εγώ δεν το είδα αυτό το πράγμα. Εγώ δεν το είδα αυτό το πράγμα. Εσύ συμφωνείς με αυτό? Όχι, δεν έχω άποψη. Να είναι σκορποχώροι. Δεν παρατηρήσα κάτι τέτοιο. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι οι Kings έτσι όπως παίζουν δεν μπορούν να περάσουν. Δεν είναι η τσάμωση μπάσκετμπολ αυτό. Έπαιρναν την μπάλα, υπήρχαν επιθέσεις πάρα πολλές που δεν αλλάζαν ούτε μία πάσα.
Δεν αλλάζανε μία πάσα. Έτσι συνεχίζει να μου σκέφτεται. Είναι το Draymond Green effect όμως, φίλε. Γιατί εκεί πέρα ο Draymond Green κλείνει, είναι κάθε στη μέση, κάνει ρόμο εκεί πέρα δεξιά-αριστερά. Και έχει αυτό που σας το έλεγα αυτό. Σας το έλεγα αυτό παρά την τιμωρία του, ότι έχει κατασκηνώσει μέσα στο μυαλό του Draymond Green. Ο Σαμπόνης. Και τουλάχιστον. Εντάξει, okay, ήταν καλύτερο επιθετικά σε αυτά τα παιχνίδια. Αλλά σαν δημιουργό που ήταν το μεγάλο του. Δεν με πείθει, πλάς, έτσι. Το μεγάλο δεν αλλάζω γνώμη και δεν θα το. Και κατά τη διάρκεια τη χρονιά ήταν elite παίχτη στην επίθεση. Όχι απλά καλό. Που σου τάρισε εγώ νομίζω ότι το χάσε ο προπονητή σου αυτό το μάτσο. Το χάσε ο προπονητή σου. Έτσι λέω. Το χάσε ο Μπράουν αυτό το μάτσο συγκεκριμένο. Και το προηγούμενο. Γιατί αυτό τι κάνει. Σε όλο το μάτσο παίζει ένα εναντίον ενό. Ο Ντεάρον Φόξ, όταν έχει τον Draymond Green, παίζει ένα συναντηνό και του βάζει όλα τα καλάθια. Ωραία. Δεν μπορεί να το σταματήσει ο Draymond Green. Ο Σαμπόνης δεν ακουμπάει την μπάλα καθόλου. Κάθε φορά που την ακουμπάει, προσπαθεί να κάνει τα hand-off αυτά, μένουν όλοι τελείως πίσω και του δίνουν όλες τις προσπάθειες. Αλλά δεν του δίνουν την μπάλα. Δεν του τη δίνουν την μπάλα καθόλου. Και έχει κεράσει λίγο στην πώς λένε, treatment σε κάποια φάση που έχουν μείνει όλοι πίσω ναι. Και δεν έχουν βρει στη βολή. Και έκανε ένα σουτάκι από τη βολή και του φωνάζαμε. Θυμάμαι το βλέπαμε του φίλου και του λέγαμε σουτάρι Σαμπόνης. Κατάλαβες, 5 μέτρα. 6. Ναι. Κάνε το σουτάκι, το έβαλε. Αλλά μετά δεν το ξανά έκανε. Πήγαινε να κάνει drive, έπεφτε πάνω, τράκαρε σε ανθρώπους. Συνέχεια κάτω έτσι. Συνέχεια στο πάτωμα. Το ματς έπρεπε να το πάρει το Σακραμέντο γιατί. Το μάτς είχε κρυφθεί. Ήταν το τρίτο μάτς από τα άλλα δύο που είπαμε, δηλαδή το Μαϊάμι και το. Και ποιο άλλο μάτς είπαμε που είχαν φύγει μπροστά. Για ποιο άλλο συζητήσαμε. Νέα Υόρκη. Και η Νέα Υόρκη. Όχι. Το Μαϊάμι και η Σέλτιξ. Και η Σέλτιξ, ναι. Που είχαν φύγει μπροστά και γύρισε. Α, και η Σάνς χθες. Και η Σάνς, ναι, που είχαν φύγει μπροστά και γύρισε. Αλλά εδώ τώρα είχε τελειώσει το μάτς. Ήταν διάφορους πόντους. 5, 6, 7, 8 πόντους μπροστά στο τελευταίο λεπτό. Mm-hmm. Και τι έγινε, ποιο είναι το highlight του αγώνα. Είχαμε το Chris Webber moment του Steph Curry. Για ποιον δεν ξέρει για τον Chris Webber, ο Chris Webber είναι ένας πρώην παίχτης, ο οποίος είναι τώρα σχολιαστής στο Hall of Famer. Το Σακραμέντο κιόλας. Αδυναμία που έχει παίχτη μου και από τους πολύ συμπαθούς παίχτες, με μεγάλη καριέρα και στο Σακραμέντο και παντού. Όταν όμως ήταν στο κολέγιο, ήταν μέρος του Μίτσιγκαν. Το Fab Five. Το Fab Five που ήταν η πρώτη και τελευταία χρονιά, για πολλά χρόνια, που η βασική πεντάδα ήταν όλοι οι freshmen. Και στο τελικό. Το 93. Του National Championship Game πήρε ένα time out χωρίς να έχει time out στην κατοχή της η ομάδα και ουσιαστικά δημιουργήθηκε με τεχνική ποινή και χάσανε το match και διάφορες κακές γλώσσες λένε ότι το έκανε επίτηδες και ότι είχε κάνει throw in the game κτλ. Και από τότε σταματήσαν να μιλάνε κιόλας μεταξύ τους και να πούμε ότι οι παίκτες είναι διάσημοι. Ένας είναι ο Dwight Howard, ο οποίος πήρε πρωτάθλημα. Ο Juwan Howard, ο οποίος πήρε πρωτάθλημα με το Miami το 2006. Και ο Jalen Rose, ο οποίος έγινε πολύ διάσημος και σαν παίκτης της Ινδιάνα και του Τορόντο γιατί έφαγε την 81 πόντους από τον Κόμπι, αλλά είναι και διάσημος αναλυτής στο ESPN. Αυτό είναι ο Chris Webber. Και πρώην έδρα τη Μόλι από το Fest. Ναι. Λοιπόν, καλά, είχε πολύ πλάκα ο Κλέη που στο τέλος του παιχνιδιού που εντάξει, προφανώς έχουν κερδίσει. Ζήτησε λέει time out. Και είναι άνετη. Ζήτησε time out. Καλά, είχε πάρει ένα λαθασμένο κιόλα challenge αποτυχημένο ο Κέρ. Οπότε. Ένα δεν υπήρχε λόγο να είναι. Ναι, χάνει το time out από αυτό. Ο Στεφ δεν το πρόσεξε, δεν είχε ενημερωθεί, δεν το είχε στο μυαλό του. Όπως και να έχει, νόμιζε ότι έχουμε ακόμα ένα time out. Και το πήρε μετά στη συνέντευξη τύπου πάνω του ο Κέρ και λέει: είναι δικό μου λάθος, δεν τους ενημέρωσα, τους το θύμισα, γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και μετά στο τέλος του παιχνιδιού, τι του είπε, κάτσε. Του λέει τον αποκαλεί ο Κλέι Τόμσον, τον Στεφ. Στεφ, Σι Βεμπ, κάτι. Ακούστε με λίγο. Ο Στιβ Κέρ εμπιστεύεται μόνο τους βετεράνους αυτό. Από ένα σημείο και μετά, ειδικά στο τέταρτο παιχνίδι, παίξανε μόνο βετεράνοι. Νομίζω ότι θα ξαναδούμε τον Τζόναθαν Κουμίγκα μέσα στο παιχνίδι. Όχι, νομίζω έχει βγει από το rotation. Έχει βγει από το rotation. Ο Μούντι έχει μπει στο rotation. Ναι, έχει μπει, αλλά και αυτός, ναι, αλλά και αυτός δεν θα τον εμπιστευτούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, εδώ είναι που όταν δηλαδή, σφίξουν τα γάλατα, ο Κέρ σου λέει: δεν θα κάνω πειράματα με τα παιδάκια, θα παίξουν αυτοί που ξέρω. Επίσης, είναι στο Doghouse και ο Πουλ, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι είναι πάρα πολύ χαλαρός. Δηλαδή, δεν έχει καμία σοβαρότητα, κάνει πάρα πολύ. Έλα, βελτιώθηκε, μην είσαι τώρα. Δεν παίζει καθόλου άμυνα. Δεν παίζει καθόλου άμυνα και κάνει σε κάθε φάση βήματα. Καλά, το βιντεάκι του Jordan Πουλ, έτσι, ο οποίος κάνει 15 αλλαγές. Αλλά 15 αλλαγές σταθερών, 15 διπλές, τρίπλες, όλο αυτό έχει γίνει viral. Αλλά και αυτός αρχίζω και καταλαβαίνω γιατί τους ξενέρωσε όλους. Δεν έχει μπει σε αυτό το mentality του κοσμάρα. Κοσμάρα. Πάντως πληρώθηκα και για την άμυνα. Ένα πράγμα το οποίο δεν βαρέθηκα να λέω όσο έβλεπα το παιχνίδι ήταν πόσα lay-up έφαγαν οι Kings. Ναι. Κάθε επίθεση των Warriors ήταν drive και lay-up. Να σου θυμίσω, Γιάννη, ότι εσύ είχες πει
πριν από περίπου ένα μήνα. Και πολύ καλός επίσης και ο Wiggins. Ότι, στα παιχνίδια. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Οι Kings είναι η χειρότερη άμυνα στο NBA. Και ο είναι. Φαίνεται. Η χειρότερη άμυνα στο NBA δύσκολα θα περάσει στο και ένα γύρο. Δύσκολο. Να κάνω μια ερώτηση. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό, αλλά θα σα άρεσε σαν. Άμα είστε Warriors, τέλος πάντων. Πιστεύετε ότι θα πάει καλά το να έρχεται τον Bango Green. Και να ξεκινάει ο Looney. Γιατί αυτό δούλεψε πάρα πολύ καλά. Και δεν ξέρω. Είναι ανάλογα τα μάτς. Νομίζω κάνανε μεταξύ τους ένα meeting οι παίκτες και αποφάσισαν οι υπόλοιποι παίκτες της ομάδας να γίνει αυτό τώρα σαν άτυπη τιμωρία. Δεν ξέρω τώρα πώς. Αλλά κάνανε κάτι τέτοιο. Για τον Green. Ναι, γι' αυτό δεν ξεκίνησε, ενώ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ό,τι θέλει θα κάνει. Νομίζω τα match-up θα παίξουν ρόλο. Δηλαδή, εγώ νομίζω... με τους, εγώ το με τους Lakers, αυτό. Αν περάσουν και παίξουν με τους Lakers, δεν μπορεί να το αφήσει έξω. Εγώ νομίζω είναι η τελευταία χρονιά του Green στο Golden State, ό,τι και να γίνει. Είτε πάρουν το πρωτάθλημα, είτε τελειώσουν τώρα και βγουν έξω. Και νομίζω θα κάνει ό,τι θέλει. Το έχει δει πάρα πολύ χαλαρά. Έχει το podcast του, δεν δίνει δεκάρα. Εγώ τον βλέπω να είναι πάρα πολύ χαλαρό στο παιχνίδι και να παίζει και ξύλο και έχει και την ανοχή των διαιτητών. Μια και μιλά για του διαιτητέ, πολύ μεγάλη ανοχή. Ναι, απλά. Κάτσε ρε, Ευαγγέλη, μην ρίχνει. Το στείλανε εκτός, τον βγάλανε με τις καλυφιές για κάτι το οποίο άλλους δεν θα βγάζανε με τις καλυφιές. Τουλάχιστον δεν θα τον τιμωρούσαν ένα είναι παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρο ότι άμα δεν το δίνανε θα έκανε χειρότερα στην επόμενη φάση. Αυτό κάνει όλη την καριέρα. Και στο τελικό με του Celtics, εγώ με του Warriors ήταν απαράδεκτο. Έπρεπε να έχει βγει σε κάθε παιχνίδι έξω. Στο τελικό με του Celtics έπρεπε να χάσει όλα τα παιχνίδια. Πήγαινε καβάλα και δεν στο highlight reel, έτσι να πω κάτι. Βαδίζουμε. Για το πούμε τώρα, γιατί θα έχουμε κάνει ξανά εκπομπή σε μια εβδομάδα. Βαδίζουμε προς ολοταχώς για την πρώτη φορά που θα δούμε σε δυτική περιφέρεια το Steph LeBron. Ναι. Έτσι το έχουμε δει, το Steph LeBron μόνο σε τελικούς NBA. Σωστά. Και το Golden State Lakers, τα δύο πιο εμπορικά franchise της Δύσης αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και μπορεί να συμπαθούν τους Kings, μπορεί το Memphis να έχει, ξέρω εγώ, το hype της νέας ομάδας και του κακού κτλ. Αλλά δεν θα μας χαλάσει καθόλου να γίνει αυτό το πράγμα. Ίσα. Λοιπόν. Το είχαμε εδώ. Και επίσης να πούμε, πέρα από τα όλα που είπες για τη σειρά αυτή, είναι και μία από τις πιο εμπορικές σειρές. Το Kings Warriors. Εννοείται. Δηλαδή από ρεκόρ τηλεθέας. Αυτό. Ναι, από θέμα τηλεθέας και τα λοιπά είναι ιστορικά καλή. Όλοι οι αναλυτές λένε μακάρι να πάει στα 7 και μακάρι να πάνε και στα 10. Προφανώς. Σου αρέσει αυτό. Σου αρέσει.